Λοιπόν, μαράκι μου, εμείς θα ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι που νομίζω ότι είναι και το πολύ πολύ σημαντικό, πέρα από τα έργα υποδομής, το νοικοκύρεμα που λέγαμε πριν κτλ. Για να φτάσουμε εκεί πρέπει να έχουμε ήθος, αξιοπρέπεια και πολιτισμό, έτσι, πολιτισμό. Που έχουμε πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι τρόπος ζωής. Είναι κουλτούρα, είναι νοοτροπία. Όχι κουλτούρα, ο πολιτισμός. Η κουλτούρα ομαδοποιεί, κατηγοριοποιεί. Δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη κουλτούρα. Να πεχτάμε. Ναι. Ο πολιτισμός είναι πανανθρώπινος. Είναι πανανθρώπινη αξία. Ναι. Αυτή, αλλά πρέπει να κάνουμε τον διαχωρισμό για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα, μιλάμε σήμερα για τον πολιτισμό στην Ιεράπετρα. Πάμε να το δούμε. Εσύ, Σαμαρία... Τι εννοείται πολιτισμό στην Ιεράπετρα. Πάμε να το ξεκινήσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Εσύ, Σαμαρία Τσαγκαράκη, όπως κατεβαίνεις, έρχεσαι στο σταθμό σου και κυκλοφορείς μέσα στην πόλη σου. Βλέπεις πολιτισμό? Όχι. Μου κάνεις ερωτήσεις. Λοιπόν, κοίτα, μην μου παίρνεις τώρα τη ρόλο. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, η κατάσταση είναι απογοητευτική και το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι οι συμπολίτες μας. Διότι ο πολιτισμός είναι, ξεκινάμε από τα απλά και τα ανθρώπινα. Πάμε σε αυτή την έννοια, γιατί είναι ευρύτατη. Όταν λύσουμε τα καθημερινά τα απλά, τότε πάμε και στα μεγαλύτερα. Γιατί πολλά θα ακούγονται, πολλά θα πάνε και έρχονται και τίποτε δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στον πολιτισμό μέσα εντάσσεται, βέβαια, για να μην γίνομαι και υπερβολική, δεν θέλω ούτε ήρθα σήμερα εδώ να κατακρίνω ούτε να επικρίνω. Στο θέμα όσον αφορά το θέατρο, γίνεται πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική δουλειά από τα προηγούμενα χρόνια και ο παροντήμος το έχει πολύ καλά χειριστεί, αλλά ένα θέατρο μόνο ή θεατρικές παραστάσεις δεν είναι, δηλαδή μόνο αυτό, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μόνο αυτό είναι πολιτισμός. Πήγαμε στις εκδηλώσεις, αν κατάλαβα σωστά. Στις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν διχάσει και πάρα πολύ κόσμο και υπήρξε και πάρα πολύ γκρίνια και τι να λέμε τώρα, τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, εγώ γι' αυτό σε ρώτησα περιφέρεια... πώς το εννοείς, ας πούμε, αυτόν τον πολιτισμό. Από το σκουπίδι που θα πετάξει όλο στο καλαθάκι. Από το σκουπίδι που θα πετάξει όλο στο. Εμείς οι ίδιοι πρώτα και μετά σε σύνολο, ναι. Λοιπόν, από το σκουπίδι που θα πεταχτεί στο καλαθάκι μέχρι την ομορφιά, πώς θα ομορφύνουμε τη γειτονιά μας. Γιατί η γειτονιά, τη γειτονιά ομορφαίνει ολόκληρη πόλη και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αυτό τώρα απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας, έτσι. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, και ο Δήμος σαν αρχή πρέπει να δίνει κίνητρα και να είναι το πρότυπο, ας πούμε, για το Δήμο. Ο κόσμος ανταποκρίνεται στο όμορφο και στο πολιτισμένο. Ο Γεραπετρίτης ανταποκρίνεται και διαβάζει, γιατί έχει υποθεί ότι δεν διαβάζουμε, και διαβάζει και του αρέσει το βιβλίο και είναι και πάρα πολύ. Και συμμετέχει και στα πολιτιστικά δρόμενα. Όταν του δώσει το κίνητρο, ο Γεραπετρίτης συμμετέχει. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέποντας εδώ το πρόγραμμα, υπάρχει ένα έτσι όμορφο, ακούγεται όμορφα και διαβάζεται όμορφα. Θέλουμε να αναδείξουμε τα χρόνια, τα λέμε Μαρία τώρα, τα τελευταία, με επιτρέψεις το Μαρία, τα τελευταία 20 χρόνια ακούω τα ίδια πράγματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Κάτι που έχει κουράσει νομίζω. Πάμε λίγο μπροστά, έτσι, έχουμε μια υπέροχη πόλη, την οποία πρέπει να την αναδείξουμε. Καταρχήν σε εμάς, να την αγαπήσουμε, όπως στο σπίτι μας, που θέλουμε να είναι όμορφο και ο επισκέπτης να έρθει να το απολαύσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, μεν, έτσι, αλλά, ο Δήμος πρέπει να συνυπολογίζει τη γνώμη του πολίτη και πρέπει όλοι μαζί, δηλαδή και Δήμος. Και γιατί είπα χθες σε άλλη συνέντευξη ότι οι πόρτες του Δήμου είναι κλειστές. Δεν εννοώ ότι ο Δήμος έχει κλειστά την εξωτερική πόρτα του κτηρίου. Εννοώ ότι δεν κρίνεται άμεσα στο αθέλο των πολιτών. Ο Δήμος λοιπόν, κάθε Δήμος μετά τις εκλογές, όποιος αν είναι μέσα στο Δήμο, πρέπει οι άνθρωποι του Δήμου να είναι καθημερινά έξω στα χωριά και στην πόλη. Όπως είναι τώρα στην προεκλογική, τα επόμενα 4 χρόνια πρέπει οι άνθρωποι του Δήμου να είναι έξω στην πόλη, στα χωριά, στην παραλία, στα μαγαζιά, να μιλάνε με τους πολίτες. Ωραίο είναι και το διαδικτυακό κομμάτι, δεν λέω, το οποίο και εμείς σαν Ιεράπετρα Δήμος πρότυπο, αλλά πιστεύω και άλλοι, συνδυασμοί το ιντερνετικό κομμάτι, ας πούμε, γιατί είναι σημαντικό, γιατί πολλοί νέος κόσμος πια επικοινωνεί διαδικτυακά, αλλά σαν την προσωπική επαφή δεν έχει. Το σφίξιμο του χεριού, το χαμόγελο, η κατηδίαν δηλαδή συνάντηση δεν υπάρχει. Και αυτό πρέπει να το έχεις 4 χρόνια και όχι μόνο την τελευταία μήνα πριν τις και όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, το κάνεις αυθορμήτως, δεν το κάνεις δηλαδή στη μένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς, δηλαδή έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου δημοσιογραφικά, θα πρέπει πρώτα να νοικοκυρέψουμε, να καταγράψουμε το τι έχουμε σε αυτή την πόλη
και τι θέλουμε να δείξουμε. Δηλαδή το κέντρο πολιτισμού, όπως το λέτε, αξιοποιούμε τα ιστορικά μνημεία κτλ. Ναι. Πάμε να το δούμε λίγο έτσι, πώς το εννοείτε και τι πρόταση κάνετε εσείς τώρα πρίκα. Αξιοποιούμε τα... Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα υλικό για συμπολιτών οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα και ενώ κατά διαστήματα προσεγγίζουν τον κάθε Δήμο, απαξιώνονται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχουμε, λοιπόν, ναι, έχουμε, και προηγουμένως το κουβεντιάζουμε αυτό. Ναι, έχουμε πλήθος γεραπετρετών οι οποίοι διαπρέπουν και στο εξωτερικό και σε όλο τον κόσμο, αλλά και κάτοικοι μόνιμοι εδώ της πόλης, οι οποίοι διαπρέπουν, μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα και απαξιώνονται. Άρα μια καταγραφή ανθρώπων. Ναι, ναι, δεν γνωρίζουν το γιατί. Ξαναλέω, έχουμε το Μιχάλη το Βουζουνεράκη, ο οποίος διοργανώνει, έχει συμμετέχει μάλλον σε παγκόσμια συμπόσια γλυπτικής, δουλεύει άψογα το μάρμαρο από τον Μιχάλη βγαίνουν αριστουργήματα, ο οποίος θα μπορούσε και να διοργανώσει ένα συμπόσιο εδώ στην Ιερά Πέτρα, πόσος κόσμος θα ερχόταν και τι αναγνώριση θα έχει η Ιερά Πέτρα, αλλά και να κοσμήσει με το ταλέντο του και με τα έργα του κομμάτια της πόλης μας και να αναβιώσει έτσι η ιστορία της Ιερά Πέτρας. Η Ιερά Πέτρα δεν είναι αυτό που κατά λανθασμένο τρόπο βγάζουμε συχνά πυκνά έξω. Η Ιερά Πέτρα έχει μεγάλη ιστορία και είναι από τις ωραιότερες πόλεις της Κρήτης και όχι μόνο. Κάτι που πρέπει εμείς πρώτα να το καταλάβουμε. Εμείς πρέπει μετά, να την αγαπήσουμε πρώτα απ' όλα και να την αναδείξουμε. Ωραία. Εμείς οι ίδιοι. Οπότε καταγράφουμε λοιπόν και αξιοποιούμε τους ανθρώπους του πολιτισμού και της τέχνης. Ναι, έχουμε ανθρώπους, ναι, έχουμε την κυρία Μαρκοπούλου, ας πούμε, έτσι, ναι, στο θέατρο. Κυρία Μαρκοπούλου... Παραδείγματος χάρη που χθες είχαμε συναντήσει μια συνέντευξη, ας πούμε, σε ένα περιοδικό πολιτισμού. Για την Πινελόπη λέμε. Για την Πινελόπη λέμε. Ναι. Λέμε ότι το Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Δηλαδή πόσους ανθρώπους του πολιτισμού. Μα και η κυρία Γεωργία με την Ήδου Μαρκόπουλου αυτή τη στιγμή ζωμορφωτική στέγη προσφέρει τα μέγιστα. Το άλλο θέμα, Μαρία... Λέω τώρα για αυτούς που δεν είναι, γιατί τη Γεωργία, την κυρία Γεωργία με την Ήδου την ξέρουμε εδώ, ξέρουμε ότι είναι. Λέω για την κόρη τη, την οποία ενδεχομένως να μην τη... Πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Με έχουμε επιδώσει. Πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Τέτοιους ανθρώπους, ως παράδειγμα το ανέφερα, θα μπορούμε λοιπόν να έχουμε, αφού τους καταγράψουμε, καθένα στον τομέα του. Λέγαμε πριν, ας πούμε, για τον δασκαλάκι του ΜΙΤ, έτσι. Ναι. Αυτό το παιδί Αϊνστάιν, ξέρω εγώ. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε και ανοίξουμε πόρτες έτσι, και τέτοια πράγματα. Αλλά και σε απλή καθημερινή βάση, ο Δήμος πρέπει να είναι σε δίκτυο με τα χωριά. Διότι τα χωριά μας είναι εντελώς παραμελημένα, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν προγράμματα από την Ευρώπη, τα οποία μπορείς να εντάξεις, δηλαδή υπάρχουν να δημιουργήσεις τις υποδομές, γιατί τα χωριά μας τα εγκαταλειμμένα δεν πρόκειται να κατοικηθούν από εμάς, σαφώς. Εντάξει, άλλο πάμε ένα Σαββατοκύριακο, πάμε το καφενείο, εντάξει, θα πιούμε τυρακί μες τα λοιπά. Όχι, εμείς θέλουμε να ξανακατοικηθούν τα χωριά και να ξαναποκτήσουν ζωή. Σε ένα δίκτυο λοιπόν, μόνο ο πολιτισμός μπορεί να το κάνει αυτό, σε δίκτυο Δήμος και χωριά, σε καθημερινή βάση και σε επικοινωνία μπορεί να καταφέρει τα μέγιστα. Μάλιστα. Ωραιότατα. Τώρα, έχετε και στο ανάπλαση παρελιακού γυμναστηρίου, εδώ τώρα, και μουσείο αγροτικής ζωής. Αυτό μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Δεν πιστεύω να υπάρχει συμπολίτης που να μας ακούει αυτή τη στιγμή, είτε και κάποιος που δεν μας ακούει, που να μην έχει ανατριχιάσει με το, εγώ το χαρακτηρίζω εγκληματικό, η κατεδάφιση των κερκίδων στο παρελιακό μας γυμναστήριο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Όχι μόνο για την πόλη μας, γιατί συμβαίνει και αλλού. Είναι η νέα πραγματικότητα, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν καταστρέφουμε το παλιό για να πάμε να χτίσουμε κάτι καινούριο. Διατηρούμε το παλιό και προσαρμόζουμε το καινούριο στο παλιό. Γιατί το παλιό έχει άλλη αξία. Δηλαδή, φαντάσου τώρα συναισθηματική, και όχι μόνο συναισθηματική αξία, γιατί να γκρεμιστούν όλα τα παιδικά, τα μαθητικά, τα εφηβικά μας χρόνια ήταν σε αυτά τα σκαλοπάτια. Γιατί να πέσουνε. Μπορούσαμε να το παντρέψουμε. Ναι, το άλλο που με ενοχλεί εμένα, όχι εμένα, όλους μας, όχι εμένα, λοιπόν, όλους μας, είναι ότι αυτή τη στιγμή η πόλη είναι ανισκαμένη πάλι από παντού και είναι ανοιχτά όλα τα μέτωπα και δεν κλείνει ένα το έργο, δεν τελειώνει. Είναι όλα ανοιχτά, δηλαδή τι, ένας τουρίστας παίρνετε τώρα, περπατήσει στην πόλη, τι θα δει. Πες μου τι θα δει. Πρέπει να μπαίνουμε λοιπόν στη θέση του ξένου, να γινόμαστε εμείς ο ξένος. Και περπατώντας την πόλη, γιατί την πόλη τη γνωρίζεις περπατώντας. Η πόλη δεν είναι κάτι αόριστο. Γι' αυτό επιμένω ότι οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής πρέπει να την περπατάνε.
Να, σωστό αυτό. Και να μπαίνουν στη θέση, ενσυναίσθηση το λέμε αυτό. Μα πολίτες είμαστε όλοι. Δηλαδή, και πολίτες, δηλαδή πολίτες αυτής της πόλης είμαστε όλοι. Και όλοι θέλουμε το καλό. Εμένα με έχει κουράσει αυτό. Όλοι την αγαπούμε. Όλοι θέλουμε το καλό της. Και πώς γίνεται, και δεν γίνεται στο τέλος τίποτα, εγώ απορώ. Άστα. Ωραία. Κάτι άλλο για τον πολιτισμό έτσι που θα μπορούσαμε να πούμε. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να αναδείξουμε και την αυμαχία, να γίνει κάτι, νομίζω και είπε ο κ. Πετράς, να γίνει. Εάν υπήρχε ένα σωστό πρόγραμμα και πραγματική αγάπη, ήδη κάτω μερά της πόλης θα ήταν πόλος έλξης. Είναι έγκλημα. Διότι θα είχαν μεταφερθεί μικρά μαγαζάκια, μικρές επιχειρήσεις, μικρές παρεμβάσεις χρειάζεται. Να γίνει πόλος έλξης. Επίσης, ένα από τα σημαντικότερα, γιατί είπαμε πολιτισμό σημαίνει ομορφιά. Όταν πηγαίνουμε στο νησί, όχι μόνο οι τουρίστες και εμείς, όταν πηγαίνουμε στο νησί και βγαίνουμε έξω, τι βλέπουμε? Τι βλέπουμε? Μια απίστευτη κακασχήμια. Λοιπόν, επιτέλους αυτό το παραλιακό μέτωπο ας βαφεί με ομοιομορφία, διχρωμία ή τριχρωμία, όπως γίνεται σε όλες τις όμορφες πόλεις. Η Σιτία το έχει πετύχει σε ένα και μεγάλο βαθμό. Και χρήματα, έτσι, ναι, όχι, ναι. Μα ο Δήμος μπορεί να έρθει σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των οικημάτων που κακώς κάποτε κτίστηκαν τόσο κοντά στη θάλασσα. Αυτό όμως είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Δεν είμαι ειδική σε αυτό. Αλλά το βάψιμο. Να βγαίνει ο τουρίστας ή εμείς και να λέμε «Α, Ιερά Πέτρα». Τώρα τι λέμε? «Α, το χάος». Ναι. Μπορούμε, να μορφύνουμε, δηλαδή, μικρές, λοιπόν, με ναι, μικρές, ναι, είναι θέμα ομορφιάς. Όπως το παραλιακό μέτωπο που ξυλωθήκανε τα κάγκελα. Θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη ομορφιά. Τι είναι αυτό το, δηλαδή, εντάξει, είναι το τραπεζάκι και είναι το χάος. Φεύγει το πιτσιρίκι, πέφτει μέσα στη θάλασσα. Κολονάκια, ειδικά κολονάκια, και να περνάει μια ιδέα, λέω. Το χοντρό καραβόσκινο, το πανέμορφο, το οποίο μπορείς να το αντικαθιστάς, εάν με λίγο κόστος. Δηλαδή, η ομορφιά πρέπει να το προσέξουμε όλοι αυτό. Στην αστυνομία, το κτίριο. Είναι αυτό θέμα που παρουσιάζει, όμως οι αστυνομικοί δίπλα φτιάξαν την τριανταφυλιά. Τη φτιάξαν οι ίδιοι και την περιποιούνται οι ίδιοι. Μας δίνουν το καλό παράδειγμα. Εμείς το παίρνουμε το καλό παράδειγμα, το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε. Γιατί ξαναλέω, ο πολιτισμός είναι τα μικρά και τα απλά. Και μετά φτάνουμε και στα μεγαλύτερα. Πάμε και στις εκδηλώσεις τώρα. Εκεί τώρα πώς φαντάζεστε ότι πρέπει να οργανώνεται για να μην υπάρχει αυτός ο διχασμός? Με στην πόλη ήρθε η Φουρέιρα, δεν θέλουμε Φουρέιρα. Ναι, όχι, βάλε δεις, τα σχήματα δικά μου, τα βάλεις. Προσωπικά, εγώ σε ραδιοφωνική παραγωγός είχα έρθει σε διάνεξη με τον κύριο Γεωργαλάκη. Αν και ο Μανώλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρέξει κατά πολύ, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι λέμε. Η Φουρέιρα καλώς ήρθε στην πόλη, είναι δυνατή φωνή, είναι ωραία παρουσία. Είχε κόσμο, γέμισαν τα μαγαζιά για ένα βράδυ, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει γεμίσουν για ένα βράδυ ή δύο φορές ή τρεις φορές το χρόνο. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ήταν όμως μια συναυλία pop. Δεν μπορεί να ανοίξει, να ανάψει το δέντρο των Χριστουγέννων και να ενταχθεί στον πολιτισμό, όταν τα Χριστούγεννα είναι μια χριστιανική γιορτή. Έτσι πάνω απ' όλα. Μετά, μπορεί ο Δήμος. Μπορούν οι γεραπετρίτες να μεταφέρουν, να κάνουν ένα μικρό κομμάτι σαν αυτό που έχει κάνει τώρα το ξενοδοχείο, το Όστρια. Που φεύγει κάθε μητέρα, παίρνει τα παιδιά της και πάει στο Όστρια, γιατί έχει περισσότερο την αίσθηση των Χριστουγέννων. Εγώ πήγα πριν από χρόνια στη Δράμα, στην Ονειρούπολη. Οι άνθρωποι έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο με μικρά απλά βήματα. Ξεκινήσανε μικρά και απλά αυτά που λέμε τώρα και φτάσανε εκεί που φτάσανε, στην Ονειρούπολη τους. Δεν μπορείς λοιπόν να μου καταργείς το τρενάκι. Επειδή πεζοδρόμηση για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Κατάργησε το τελείως να μην έχει. Όχι όμως να στείνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και μου γυρίζουν τέσσερα βαγονάκια γύρω-γύρω από το δέντρο και να κοροϊδεύει. Δηλαδή τώρα τι, κοροϊδέψω εγώ το παιδί μου, δηλαδή είναι αυτό. Συγγνώμη. Τα σπιτάκια, τα διάσπαρτα, τα ξύλινα παντού. Τα οποία σε κάποια σημεία της πόλης παραμένουν εκεί γιατί λέει. Γίνονται συνεχείς δράσεις. Το σπιτάκι που είναι στην πλατεία Πλαστήρα, που είναι η γειτονιά μου, που πάω συχνά στους φίλους μου εκεί στον Πάπυρο, στο βιβλιοπωλείο, δεν χρησιμοποιείται καθόλου, ούτε καν κανένα Σαββατοκύριακο, είναι εκεί, δεν το απομακρύνει κανείς και είναι κακάσχημα. Ναι. Νομίζω ότι έχει κάποιες πολιτικές φορές εγκατασταθεί τώρα, αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, αυτές τις μέρες, τις άλλες μέρες. Οπότε ένας Δήμος λοιπόν μπορεί. Μετά, συγγνώμη που σε διακόπτω, το καρναβάλι. Γιατί θέλω να εξηγήσω ορισμένα πράγματα, γιατί τα ακούω κι εγώ. Γιατί εντάξει, βασικά το πολιτισμό σημαίνει όταν εκτίθεσαι από οποιοδήποτε χώρο να είσαι δεκτικό στην κριτική.
κριτική καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη ή καλοπροαίρετη, ο άνθρωπος που σε κριτικάρει κάτι θέλει να σου πει. Πρέπει λοιπόν να σοπάσεις λίγο, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να προσπαθήσεις να ακούσεις τι θέλει να σου πει αυτός ο άνθρωπος μέσα από την κριτική του ή μέσα από τη διαμαρτυρία του. Γιατί από εκεί μπορεί να βγάλεις πάρα πολλά πράγματα. Το καρναβάλι λοιπόν, το ξέρετε, το ξέρεις Μαρία, ότι είμαστε η μοναδική πόλη. Και μπορείς να το ψάξεις και διαδικτυακά και εσύ και οι ακροατές που μας ακούν. Είμαστε η μοναδική πόλη που διοργανώνουμε καρναβάλι και μπράβο στο Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο και μπράβο και στην κοινοπολιτεία στο κομμάτι της αναλογή που το μεγαλώσαμε το καρναβάλι, που, ιδιαίτερα στο Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο που το μεγαλώνουμε, αλλά είναι η πρώτη, είμαστε η πρώτη πόλη που διαφημίζουμε καρναβάλι και διαφημίζουμε τον παρουσιαστή. Τον παρουσιαστή. Έτσι, ναι. Το καρναβάλι είναι ένα καρναβάλι. Συμμετέχουμε όλοι, το προωθούμε, αλλά δεν δίνουμε βάρος στον παρουσιαστή. Και εντάξει, ήμουν και αντίθετη και με την παρουσία της μαγείρας, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προωθούμε δικά μας άτομα. Και δεν δέχομαι την άποψη ότι, ναι, ξέρεις, βάλαμε και δικά μας άτομα, αλλά δεν έχει τον κόσμο που θα έπρεπε να έχει. Μα δεν φταίει το παρουσιαστής. Έχουμε άτομα στην Ιερά Πέτρα, το γνωρίζεις πολύ καλά, που μπορούν να σταθούν άξια και πολύ καλύτερα. Όπως και στη δημοτική, στην ομάδα του, στη δημοτική ομάδα τη χορευτική. Άποψή μας είναι ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι, όχι μόνο μία σχολή χορού, όλες τις σχολές χορού, στα κύρβια, στα χωριά που βλέπουμε αποσπασματικά κάποια αυτό. Δρόμενα λοιπόν. Τα τελευταία χρόνια όλοι οι επαγγελματίες πρέπει να περνούν, όλοι, δεν θα μένει κανείς απ' έξω. Τι εννοείται με αυτό, δηλαδή, για τα κύρβια πήγαμε τώρα, εκεί στα που είναι ένας θεσμός. Στα χωριά διοργανώνονται κατά πέρσι ειδικά και πρόπερσι κάποιες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Όταν δεν θέλω να αναφέρω ονόματα όταν άλλος δεν είναι κοντά μου, δίπλα μου ή μπροστά μου να μιλάμε, δεν θέλω. Αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει τι εννοώ και δεν το κάνω με πονηριά γιατί σαν άνθρωπος... Να. Άρα και αυτά θα πρέπει να τα λοιπόν, να όλοι, δούμε γιατί έχει κορεστεί και τα κύρβια. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε. Τα κύρβια πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή. Από την αρχή. Από να την δούμε αρχή. Τι μπορούμε να πρέπει κάνουμε. Πρέπει όμως και ο πολίτης να λέει τη γνώμη του και η γνώμη του πολίτη να είναι σεβαστή. Δηλαδή όταν, πριν τα κύρβια, δηλαδή από πριν. Είναι, υπάρχει μια επιτροπή κυρβίων. Που... Και γιατί δεν πάει άνθρωπος σε αυτή την επιτροπή. Γιατί δεν πάει άνθρωπος, πολίτης ή συμπολίτης. Γιατί δεν πάει. Ίσως γιατί δεν γίνεται το σωστό άνοιγμα. Να. Δεν γίνει το σωστό άνοιγμα προς τον κόσμο. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Εγώ το είδα αυτό πολύ καλά 3 χρόνια που είμαι στη μορφωτική στέγη και ευχαριστώ και από εδώ δημόσια την κυρία Μετινίδου Μαρκοπούλου, που είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, δεν συζητώ, έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και το θέμα της βιβλιοθήκης είναι που μας καίει όλους, απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Με τόσους επιστήμονες και ανθρώπους δικούς μας που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εδώ και μας μεγαλουργούν και διαφημίζουν την πόλη σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Πρώτον, δεν έχουν ποτέ τιμηθεί από το Δήμο. Απαράδεκτο, το πρώτο απαράδεκτο. Γι' αυτό τιμηθεί. Είπαμε για καταγραφή πρώτα. Ναι, δεν έχουν τιμηθεί ποτέ. Ποτέ. Ναι. Ούτε οι παλιότεροι, ούτε οι νεότεροι. Να και κλείσουμε όμως ένα το κομμάτι. Τα κύρβια. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή. Ναι. Διότι ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται πλέον σε αυτές τις ανάγκες. Στα νέα δεδομένα. Έχει αλλάξει, ναι. Έχουν αλλάξει. Να εμπλουτιστούν μάλλον. Όχι να εμπλουτιστούν. Και να συνεχίσει ο θεσμός, μουσική, θέατρο και όλα τα υπόλοιπα. Καλλιτεχνικά και λοιπά, ό,τι είναι. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στη βιβλιοθήκη τώρα, γιατί έχεις... Η βιβλιοθήκη είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Θα μεταφερθεί, όπως γνωρίζω, λέω εγώ τι γνωρίζω, θα μεταφερθεί στο παλιό Δημαρχείο. Στο παλιό Δημαρχείο και θα μεταφερθεί κάποια στιγμή. Είναι κάτω, θα είναι το ψηφιακό μουσείο, όπως έχει πει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Κάτω θα είναι το ψηφιακό μουσείο. Και πάνω θα είναι η βιβλιοθήκη. Αυτό που ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι είναι αυτή τη στιγμή μέσα στον κάτω όροφο, εκεί που γίνονται οι εργασίες, είναι κλειδωμένα 9.000 βιβλία, είναι δωρεά. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα τα βρούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μεταφερθούμε επιτέλους και επειδή πολλοί κόσμος δεν το έχει καταλάβει αυτό, η επόμενη μέρα, και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση πιστεύω για όλους μας, είτε εκλεγούμε είτε δεν εκλεγούμε, είναι η σημασία αυτό. Η επόμενη μέρα είναι η μέρα της συνεργασίας. Και η μέρα της συνεργασίας είναι της αυτογνωσίας. Για να συνεργαστείς με τον άλλον, γιατί έχω βαρεθεί. Ο ένας φταίει, ο άλλος φταίει, ο ένας γκρινιάζει, ο άλλος φωνάζει. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για τον πολιτισμό σήμερα. Η επόμενη μέρα είναι της αυτογνωσίας, του γερού στομαχιού, αλλά και της συνεργασίας. Ακούμε τον άλλο τι λέει.
Δεχόμαστε αυτά που λέει, συζητούμε, φτάνουμε σε ένα υγιή διάλογο και παίρνουμε μία απόφαση γιατί αγαπούμε την πόλη μας και γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ πολύ περισσότερα και αν το δούμε από την ανθρώπινη πλευρά, δεν έχουμε χωρίσουμε και τίποτε. Είναι λοιπόν πολύ πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας απομακρύνουν. Άραστε. Οπότε για τη βιβλιοθήκη αναμένουμε να ολοκληρωθεί αυτό, δεν ξέρω το χρονοδιάγραμμα που να είναι. Να γίνει η μεταφορά και να αρχίσει να λειτουργεί όχι μόνο σαν βιβλιοθήκη, να. Σαν βιβλία, σαν δανειστική βιβλιοθήκη. Να είναι και ανοιχτό στον κόσμο. Να είναι ένα πολιτιστικό κέντρο. Ένας χώρος πολιτισμού να διοργανώνει και να συμμετέχει σε δράσεις όπως γίνεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Mm. Ωραία. Η επόμενη μέρα έχει κοινές συνισταμένες λοιπόν με τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Εννοείται, ναι. Σε πολλά και αν δούμε και τα προγράμματα λίγο πολύ. Ναι. Υπάρχουν κοινά σημεία. Ναι, το ζωτικό σημείο είναι να, την επόμενη μέρα να υπάρξει συνεργασία, mm-hmm. να υπάρξει ανθρωπιά, να υπάρξει. Γιατί παιδιά, και την επόμενη μέρα όλοι οι συμπολίτες είμαστε πάλι τους ίδιους δρόμους θα περπατάμε. Εντάξει, σου λέω, αν το δούμε, γιατί μ' αρέσει να φιλοσοφώ και πότε, αν το δούμε και σε ανθρώπινο επίπεδο, δεν έχουμε κάτι να μας εχωρίσει. Όλοι οι ανθρώποι είμαστε. Και όλοι αγαπάμε την πόλη μας. Και όλοι έτσι, την αγαπούμε αυτό. Την πόλη μας. Όλοι θέλουμε να τη δούμε ωραιότερη. Mm-hmm. Ωραιότερη. Mm-hmm. Οπότε κοινή συνισταμένη να συνεργαστούμε mm-hmm. με καλή Ωραία. Διάθεση. Μαρία μου, κλείνοντας αυτή τη σημερινή έτσι, παρέμβαση εδώ στον ηχό, πες μας ένα-δύο-τρία πράγματα. Ο Δήμος πρότυπο θα βοηθήσει εκεί, θα κάνει τούτο, θα κάνει εκείνο και στο τέλος, για να μην σε διακόπτω συνεχώς, γιατί να ψηφίσουμε τη Μαρία την Αγία Σοφίτη, γιατί χρειάζεται και εσύ Σταυρό, όπως και να έχει. Να μην θυμάσαι το άσμα αυτό που είχε γίνει χαμό, σταυρώστε με, σταυρώστε με. Ένα λαϊκό άσμα. Παλιά, πολύ παλιά, νομίζω, καμιά. Δεν θυμάμαι ποια το είχε πει. Είχε να ξεκινήσω από εκεί, ότι ο κόσμος αυτή την εκλογική αναμέτρηση πρέπει να ψηφίσει, να βάλει το χέρι στην καρδιά και να ψηφίσει. Ανάλογα με τον άνθρωπο. Στην καρδιά, καρδιακή είναι η διαδικασία. Mm-hmm. Το μυαλό μας πολλές φορές μας παίζει παιχνίδια. Στην καρδιά, λοιπόν, να ψηφίσει ανθρώπους που πιστεύει ο καθένας ότι θα βοηθήσουν πραγματικά για το καλό της πόλης. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά το Δήμο, το Ιερά Πέτρα Δήμος πρότυπο, το κομμάτι του πολιτισμού, το ωραίο ήταν ότι μοιραστήκαμε σε ομάδες και το φτιάξαμε οι ίδιοι το πρόγραμμα. Mm-hmm. Ανά πέντε άτομα, πάντα βέβαια σε επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί ακούμε πρώτα απ' όλα τον κόσμο mm-hmm. και μετά προχωράμε και κάνουμε mm-hmm. οτιδήποτε. Οπότε εμείς έχουμε σκοπό το δίκτυο, αυτό που λέω εγώ, η δικτύωση, να μην γίνεται τίποτε στην πόλη χωρίς τα χωριά, να είμαστε ένα πράγμα, η συνεργασία, τα κύρβια να εμπλουτιστούν και να αναμορφωθούν, τα κύρβια να ενδυναμωθούν, συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και ή δυνατόν, επειδή με τον Κλεισθένη εγκαταληφθήκανε τα πάντα, ή δυνατόν, ας πούμε, γιατί σε κάποια σημεία, σε κάποια χωριά μας δεν υπάρχουν πνευματικά κέντρα ή πολιτιστικοί χώροι για να στεγαστούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι στην ουσία. Συνήθως στα δημοτικά σχολεία γίνεται αυτό. Αυτά πρέπει να επιστρέψουν στα χωριά και στους ανθρώπους των πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι κάνουν σε όλα τα χωριά τρομερό έργο. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί mm-hmm. πολλές φορές δεν έχουν ούτε χρηματοδότηση τίποτε. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν υπερβεί τον εαυτό κάνουν τους. Κάνουν το ένα γλέντι, Μαρία, για να, ναι, για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο χρόνο. Έχουν υπερβεί το τον εαυτό τους, αλλά είναι απογοητευμένοι. Mm-hmm. Αυτή την απογοήτευση εμείς πρέπει να την ξανακάνουμε χαμόγελο, χαρά και συνεργασία. Είναι απογοητευμένοι, γιατί συνήθως είναι μόνοι τους 1-2-3 άτομα σε κάθε χωριό. Έτσι, σε κάθε διαμέρισμα, για οπότε θέλει κόσμο. Ακούνε τα λόγια πριν τις εκλογές κάθε φορά όλα αυτά τα χρόνια και μετά τις εκλογές απολύτως τίποτα. Δηλαδή, λογικό δεν είναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν μας είπες γιατί πρέπει να σε σταυρώσουμε τώρα. Το απάντησα στο πρώτο κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Η κυρία Γιασοφίτη, λοιπόν, Μαρία είναι εδώ με πάθος όρεξη για δουλειά και ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Θέλει να προσφέρει. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας άκουσε. Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εσύ και καλή επιτυχία ολόψυχα προσωπικά στην Μαρία την Αγία Σοφίτη και στο συνδυασμό Ιερά Πέτρα Δήμος πρότυπο. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε, είπαμε, μαραθώνιες εκπομπές αυτές τις δύο μέρες που έχουν απομείνει, μία αύριο και όλη την επόμενη εβδομάδα.